Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Βασιλάκη. Για το μεγάλο μάτς που, όπως έλεγα πριν με το Δήμο Τσαπαλιάρη το πριν καμιά ώρα, ότι αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα μπορεί να μην το ξαναπαίξει ποτέ καμία ελληνική ομάδα. Ναι, πολύ πιθανό. Μπορεί. Πολύ πιθανό. Το ίδιο και μπορεί να ισχυριστεί κανείς και για το τελικό της 21ης μάτς. Βεβαίως, και για το conference. Αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο. Ναι. Ραντεβού με την ιστορία. Πραγματικά είναι το απόψινό. Ήδη εχθές οι πισιρικάδες όλο το επιτελείο πήραν μια γεύση από το Μαρακανά, γιατί το επισκέφθηκαν νομίζω το πιο ιστορικό γήπεδο του κόσμου. Βέβαια, βέβαια. Ήταν και φωτογραφίες και από το άγαλμα και από την παραλία. Ωραία ήταν και τα πιτσιρίκια είναι μεγάλη. Αυτό το Μαρακανά και το Γουέμπλεϊ νομίζω ότι είναι οι δύο ναοί του ποδοσφαίρου. Σωστό. Όσο και να θέλεις να έχεις διαφορετική άποψη. Δεν γίνεται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον εκεί σήμερα 10 ώρα το βράδυ στο Μέγκα. Έχει πάει και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ήδη εκεί, που σημαίνει πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στο απόψινο παιχνίδι, αλλά γενικά σε αυτό. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί χθες για το βράδυ άκουσα λίγο το δελτίο ειδήσεων, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, και ήθελα να σε ρωτήσω. Είπε ο κύριε που έλεγε το δελτίο ότι η Φλαμέγκο ξεκούρασε παίχτες, λέει, στο μάτς πρωταθλήματος. Δηλαδή, ναι, η Φλαμέγκο θα είναι κανονική ομάδα, η πρώτη ομάδα. Όχι, όχι. Απλά έχουν δικαίωμα συμμετοχής κάποιοι ποδοσφαιριστές άνω των 21 χρονών. Α, γιατί είπε ο σπίκερ, αυτός που έκανε το ρεπορτάζ, ότι ξεκούρασε παίχτες η Φλαμέγκο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος για να τσέκει το παιχνίδι του Σαββάτου. Μπορεί να είναι πιτσιρικά. Και μου έκανε εντύπωση, ναι. Στο πρωτάθλημα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει. Ναι, σωστό. Κάπως έτσι. Τον τερματοφύλακα τον Μπότη, ο οποίος δεν ήταν στα παιχνίδια μέχρι τον τελικό και την κατάκτησή του, γιατί ο Σίμα, ο τερματοφύλακας, ο βασικός, πήγε με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε. Ναι, ναι. Να πούμε ότι αυτή η ομάδα, η Φλαμέγκο, πήρε το αντίστοιχο Under 20 της Λατινικής Αμερικής. Της Λατινικής Αμερικής, ναι. Και είναι η πρώτη ομάδα του Ροντινέη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα εμείς λέμε για αυτό το παιχνίδι που προφανώς είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, αλλά όπως καταλαβαίνεις ο κόσμος καίγεται για τα μεταγραφικά. Κάρμο έρχεται θέματα. Ο Κάρμο έρχεται. Πολλά τα λεφτά, φίλε. Πολλά τα λεφτά. Μεγαλύτερη όχι μεταγραφή νομίζω στην Ελλάδα σε Έλληνα ποδοσφαιριστή αμυντικό. Ναι, 15 εκατομμύρια θα πάρει η Πόρτο και πολύ μεγάλο συμβόλαιο, ναι. Κάρμο, Βασίλη, πολύ μεγάλο. Πάνω από ένα 200, ένα 300, συν τα μπόνους. Και πολλά χρόνια. Ναι, 4 χρόνια. Πολλά τα λεφτά. Και λέω συν τα μπόνους, γιατί είναι μια τακτική του Βαγγέλη Μαρινάκη, πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου, να δίνει καλά συμβόλαια, αλλά να δίνει και μπόνους. Σε μπόνους, δηλαδή, ναι, σε στόχους, ναι, σωστό. Ναι, να τους, δηλαδή φαντάζομαι, ας πούμε, ότι ο Ελκαμπή πέρσι είχε ένα συμβόλαιο, ένα 800, και πήρε 2-300 περίπου με την κατάκτηση. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο Φορτούνης και ο Ποντένσε και όλοι. Λοιπόν, παίξτε. Και οικονομήστε. Σωστό. Αυτό που λες. Πάρτε το πρωτάθλημα, ναι. Θα πάρετε και εγώ είμαι εδώ, αλλά με πόνους. Όχι να ζητάμε συμβόλαια και μετά να εξυχαζόμαστε και ό,τι έγινε. Σωστή τακτική. Τώρα που είπες για Κώστα μου, για Φορτούνη, διάβασα πριν από λίγο ότι βρήκαν τα χρήματα κάτω με τα υπουργεία. Είναι άδεια η ΑΕΛ Καλίτς, ναι. Νομίζω ότι το θέμα τελειώνει. Η αρμόδια επιτροπή φαίνεται να εγκρίνει την μεταγραφή. Μπήκε στην τελική ευθεία, βρέθηκαν τα χρήματα. Απομένει το τελικό και πλέον. Μου φαίνεται δύσκολο να χαλάσει. Ναι. Ο Φορτούνης θα πάρει ένα ποσό περίπου στα 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Εντάξει. Και το άλλο τώρα. Εντάξει. Το θέμα. Όρτα, οι προθέσεις είδες Μπράγκα. Όχι. Εγώ είδα το μάτς γιατί το είχα στοιχηματικά. Το περίμενα. Είδα φάσεις. Πολύ καλός Όρτα. Έδωσε και την ασίστ στον γκολ. Το δεύτερο. Νομίζω, Βασιλίκη, ότι ο φάκελος Άρη και κάποιοι το αφήνουν ανοιχτό. Ο φάκελος Όρτα για μένα έχει κλείσει από τη στιγμή που πήγε ο Καρβαλιάλ προπονητής. Μην ξεχνάμε ότι ο Καρβαλιάλ τον έφερε στον Ολυμπιακό, τον πρότεινε, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Και δεν φαντάζομαι πώς μπορεί να γυρίσει και να πει τώρα, ας πούμε, δεν τον θέλω. Ναι, και τον εθελή. Πόσο, πόσο μάλλον όταν τον έβαλε και μισή ώρα. Βέβαια. Αλλαγή να παίξει. Να ξέρεις ότι στην Μπράγκα
ο καλύτερος παίκτης στη μεσαία γραμμή και ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Μπράγκα είναι ο αδερφός. Ο άλλος Όρτα, ναι. Ναι, ναι. Έτσι. Με ποιος είναι, ίσως είναι και καλύτερος από τον Αντρέι. Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση με τον Όρτα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ψάχνει για χαφ. Ψάχνει ένα χαφ στο στυλ του Όρτα. Όρτα. Ποντένσε. Ποντένσε θα συνεχίσει. Κοντά μακριά. Κάπου ενδιάμεσα. Γι' αυτό είπα κοντά μακριά. Ναι, θα συνεχίσει να μας απασχολεί για μέρες και να δούμε κατά πόσο ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι θέλει ένα ποσό 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μπορεί να δώσει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Και αν βρεθεί κάποιος, γιατί ακούω διάφορες συζητήσεις, γιατί ας πούμε πήρε 2.700 ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή πήρε 2.700 γιατί ήταν ελεύθερος. Εδώ πέρα μιλάμε ότι θα πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια το χρόνο στον παίκτη και 10 εκατομμύρια τουλάχιστον στην ομάδα του. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως θέλουν να τα βλέπουν κάτι. Ύστερα θα επιμείνω και θα πω για άλλη μια φορά, μπορεί να έχω γίνει κουραστικός, δεν με βάζει κανείς να τα πω, λέω ποια είναι η πραγματικότητα, ότι όπως όλες οι ομάδες, έτσι και ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζουν το financial fair play, το έχουν μπροστά τους, είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι μεγάλο αγκάθι. Αυτή είναι αλήθεια. Για όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Δηλαδή, δες ας πούμε τώρα την Μπαρτσελόνα. Έκλεισε τον Όλμο, δεν μπορεί να τον πάρει. Ναι. Τον Νίκολα Βίλιαμς δεν μπορεί να τον πάρει. Θες πόσες ομάδες. Που είναι και η Μπαρτσελόνα, μπορούσαν να κάνουν και στραβά μάτια. Και όμως δεν τα κάνουν. Δεν είναι θέμα να κάνουν. Όχι, δεν κάνουν στραβά μάτια πλέον. Απόδειξη ότι η Manchester City, νομίζω στις 12 Σεπτεμβρίου, έχει δικαστήριο. Ναι. Δεν ξέρω πόσες 17 παραβάσεις. Έτσι. Ναι. Και απλά την έχουν ψιλοκλειτώσει ακόμα γιατί είναι οι Άραβες από πίσω. Αλλά πλέον η UEFA δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Όσα είναι τα έσοδά σου, άλλα τόσα πρέπει να είναι και τα έξοδά σου. Και ο Ολυμπιακός προσπαθεί με κάθε τρόπο να μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Το ότι έβαλε ο Μαρινέκης 30 εκατομμύρια και έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για να το εξηγήσω σε κάποιους, γιατί μου το λένε και αυτό. Ο Ολυμπιακός 3 χρόνια Βασίλη Κορίσου Champions League έχει μια ζημιά γύρω στα 90 με 100 εκατομμύρια. Βέβαια, χάνει πολλά έσοδα που λέω. Έτσι, λοιπόν, τα λεφτά αυτά μπήκαν για να καλυφθούν αυτά τα 3 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έκανε τόσες μεταγραφές από τα 3 χρόνια. Έχουν δοθεί μεγάλα συμβόλαια. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Και το κόφερα σου πήρε, δεν του έφερε τόσο μεγάλα έσοδα. 17 εκατομμύρια. Που το πήρε κιόλας. Μιλάμε λίγα τα λεφτά. Ακριβώς. 17 εκατομμύρια είναι 2 νίκες, 3 νίκες του Champions League. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν λένε, ας πούμε, γιατί καθυστέρησε ο Ολυμπιακός να κλείσει τα θέματα. Και αυτό που κάνει με τον Γκάρμο είναι υπέρβαση. Έτσι. Να δώσεις αυτό που είπες πριν, 15 εκατομμύρια για έναν στόπερ. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Όμως επειδή το άνελε το Μαρινάκης προσωπικά, το καθάρισε. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Εγώ ξέρω ότι με τη φιλοσοφία να δω να πέσουν. Ναι, εντάξει. Σε έχω ακούσει πολλές φορές, ναι. Ναι, έτσι. Γιατί ότι έρχεται ο Κάρμο και έρχεται ο Όρτα και έρχεται ο Ποντένσε, το ακούμε ένα μήνα τώρα. Δεν ήρθαν ποτέ. Φαίνεται όμως ότι του Κάρμο τώρα είναι σε καλό δρόμο και το μόνο το γεγονός ότι αποκλείστηκε την αποστολή στο σημερινό παιχνίδι με τη Ρίο Αβε. Φαίνεται ότι πλέον το έχουμε πάρει απόφαση. Ύστερα η Πόρτο ψάχνει ένα στόπερ από την Ντινέζε, από την Ιταλία, γιατί έχει μόνο 2 στόπερ και έχει κι άλλον έναν πιτσιρικά. Οπότε φαίνεται και οι ίδιοι έχουν πάρει απόφαση ότι πλέον... Άλλωστε, ξέρεις ποιο είναι το μυστικό εδώ. Ότι κατάλαβε ο Κάρμο ότι τον κοροϊδεύουν. Τον κοροϊδεύαν 2 μήνες. Ναι, ότι θα σε... Ναι. Θα είσαι βασικός, αλλά εδώ θα παίξεις μήνε, μπουρουμπουρου και άρχισε και αυτός να τους πιστεύει και να λέει «ΟΚ, ήθελα να μείνω στην Πόρτο». Μόλις κατάλαβε λοιπόν ότι δεν έχει καμία τύχη, έτσι, γιατί έχει 2 στόπερ η Πόρτο, τον Οτάβιο και τον... Δεν θυμάμαι κι άλλον έναν, δύο πολύ, το Ζεπέδρο, οι οποίοι είναι, δεν βγαίνουν με τίποτα από την δεκάδα. Δεν υπάρχει χρόνο συμμετοχής. Ναι. Οπότε είδε ας πούμε τι γίνεται και κατάλαβε ότι το συμφέρον του είναι να πάρει μεταγραφή.
Μπορεί να έρθει να πάει στην Νότιχαμ, ξέρω εγώ, στην Πρέμιερ Λιγκ. Λογικό το βλέπω. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός του φέρθηκε πολύ καλά, όπως λέει, προτίμησε τον Ολυμπιακό, άλλωστε είναι 24 χρονών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να κάνει και μια μεταγραφή αργότερα. Ακριβώς, 24 χρονών. Ναι, ο παιδί είναι. Γενικά, Κώστα, έχουμε τίποτα άλλο σα καριά για μεταγραφικά? Θα πάει ο Ολυμπιακός για κάτι άλλο? Έχει υπόψη? Ναι, όχι όνομα, όχι, δεν λέω για όνομα. Λέω για κάποιον παίχτη, αν έχει υπόψη. Ότι... Μην αποκλείσει και όνομα, δηλαδή. Όχι, το... όχι, λέω, δεν σου λέω να μου πει όνομα. Απλά... Όχι, όχι, άλλο λέω. Κάτι δυνατό, μην το αποκλείσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει στη θέση του Φορτούνη, θα πάρει παίχτη. Και μπορεί να είναι δυνατό όνομα. Ναι, ναι, αλλά, ναι. Αλλά θα πάρει και αριστερό μπακ, ο οποίο θα είναι Έλληνα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Τσιμίκας ή κάποιο άλλο. Ο Τσιμίκας, μιλάμε τώρα για δανεικό, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Γιατί τώρα ο Τσιμίκας να πουληθεί από τη Λίβερπουλ, δεν μπορεί. Συμβόλαιο με την... Θα θέλουν παπάδες η Λίβερπουλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι φήμες με συζητήσεις που γίνονται από την Αγγλία, που βγαίνουν κτλ. Ναι. Εγώ ξέρω για κάποιον άλλον Έλληνα αριστερό μπακ που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ή και στο εξωτερικό. Θα δούμε. Πάντως ο Ολυμπιακός ψάχνει για αριστερό μπακ, γιατί προφανώς ο προπονητής δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Όρτα. Έτσι, γιατί και ο Όρτα. Τον είδαμε, ας πούμε, και δεν είναι και στα καλύτερα του. Όπως και πέρσι είχε κάνει μέτρια παιχνίδια, κουράζεται, δεν μπορεί να βγάλει όλο το πρωτάθλημα. Οπότε είδαμε ο Αποστολόπουλος που λέγανε ότι μπορεί να είναι backup, ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, και απόδειξε ότι στο μάτσο τον Βόλο δεν ήταν εκτός αποστολής. Που σημαίνει για μένα, ναι, η εκτίμησή μου είναι, αφού ο backup του Ορτέγκα είναι εκτός αποστολής, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει αριστερό μπακ. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου. Αυτά, φίλε. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Βράδυ 10 η ώρα. 10 η ώρα. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Έγινε. Καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Για να σου πω, έχουμε κανένα παιχνιδάκι, τίποτα? Τι. Έχουμε κανένα παιχνιδάκι, θα τα τρελά που παίζεις? Αυτό το καιρό δεν είμαι όχι, σε καλά, okay. Καλή διάθεση. Απλά ξέχασα να σου πω συγγνώμη, ναι, ναι, ότι επειδή γίνονταν η συζήτηση για Ντόι, Σεβίλη και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντόι, το οποίο λύγει του χρόνου. Ωραία. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.